είμαστε πίσω μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Και έχω κοντά μου την κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη. Κυρία Καραπαναγιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να έρθετε στο στούντιο και να έχουμε μια έτσι περιβαλλοντική συζήτηση. Λοιπόν, μιας και ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, κυρία Χρυσή, θέλετε να μας ορίσετε την περιβαλλοντική εκπαίδευση? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Θα δώσω τον πιο έγκυρο ορισμό που προέρχεται από την UNESCO και δόθηκε το 1977. Αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος και αντίληψη από το κοινό, από τον κόσμο, για να γνωρίσει την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της οικολογίας, της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής. Προσπαθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση να δώσει και γνώσεις και αξίες, αλλά και να αλλάξει στάσεις και δεξιότητες που έχουν οι άνθρωποι και να δημιουργήσει ή να δώσει όθηση στο να δημιουργηθούν νέα πρότυπα συμπεριφοράς. Μάλιστα, πιστεύετε ότι τα νέα άτομα γενικά διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση και παιδεία που πάνε λίγο μαζί αυτά? Κοιτάξτε, βλέπω ότι οι νέοι σήμερα έχουν πολύ περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση από τους μεγαλύτερους. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με νέους που βλέπω σε άλλες χώρες. Δηλαδή, η αφύπνιση σε σχέση με θέματα περιβάλλοντος είναι πολύ λιγότερη στη χώρα μας από ό,τι σε άλλες χώρες. Κάτι που θεωρείται μέρος της καθημερινότητας σε άλλες χώρες, εδώ θεωρείται ίσως κάποια εξεζητημένη συμπεριφορά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον που μας συγκρίνετε λίγο τα νέα άτομα, επειδή έχετε βγει στο εξωτερικό και έχετε μια συχνή επαφή με χώρες του εξωτερικού. Συγκρίνετε τα νέα άτομα της Ελλάδας με το έξω. Πιστεύετε με ποιους απλούς τρόπους θα μπορούσε ο άνθρωπος γενικά, ο κάθε άνθρωπος, να έρθει σε επαφή με απλό τρόπο με το περιβάλλον για να κάνει κάτι να το βοηθήσει? Κοιτάξτε, αυτά έχουν πάνω κάτω πολύ υποθεί, ακούμε πολλές συμβουλές. Θα πάω λίγο πιο πίσω, να πω κάτι έτσι πιο απλό. Πιστεύω ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε βάλει πολύ μεγάλες ταχύτητες και πολύ άγχος. Και πιστεύω ότι η μείωση των ταχυτήτων, δηλαδή το να καθίσω σπίτι μου να φάω ένα μαγειρευτό φαγητό από το να φάω κάτι πολύ γρήγορα κάπου έξω, το οποίο θα είναι και πακεταρισμένο καταλήλως με πλαστικό. αυτό και μόνο μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στη καθημερινότητά μας. Πρόσφατα το είδα έτσι σε μια φυσούλα που είχε διάφορες συμβουλές. Έλεγε, αρνηθείτε στην πλαστική σακούλα, αρνηθείτε στα πακεταρισμένα τρόφιμα. Και ανάμεσα σε αυτά είχε αυτές τις δύο συμβουλές. Η μία ήταν αυτή, η μείωση των ταχυτήτων όσο γίνεται. Και το άλλο ήταν μοίρασμα της γνώσης. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να κάνει ανακύκλωση μόνος του. Θέλει να το μοιραστεί με κάποιον. Σωστό. Και μιας και αναφέρεται για την ανακύκλωση, να κάνει και ανακύκλωση και με σωστό τρόπο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι, αυτό αν έχω δοκιμάσει κάτι και βλέπω ότι δουλεύει, κάπως πρέπει να το μοιραστώ με τους γνωστούς μου. Αυτό και μόνο φαίνεται ότι αρκεί για να βοηθήσει κανείς. Και να ταξιδέψει από άτομο σε άτομο σιγά σιγά και να γίνει μια αρχή. Βέβαια, βέβαια. Και φυσικά στους πιο νέους, ο καθένας στους μικρότερους του. Ισχύει. Επειδή γενικά είστε μια πάρα πολύ δραστηρία γυναίκα με περιβαλλοντικά θέματα και με πολλές δράσεις που διοργανώνεται κατά καινούς στο Πανεπιστήμιο και έχουν αντίκρισμα και στην κοινωνία στη συνέχεια. Και έχετε εισάγει και μια έτσι καινούρια, αν θέλετε, μέθοδος ευαισθητοποίησης μέσω της τέχνης. Η τέχνη λοιπόν πώς μπορεί να ευαισθητοποιήσει? Αυτή την ιδέα την έχω δουλέψει αρκετά με τους συνεργάτες μου, την κυρία Γαλάνη από το τμήμα
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και την κυρία Σταυρούλα Κορδέλα από το Τμήμα Γεωλογίας. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρειάζεται συλλογικότητα και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κάποιου για να ασχοληθεί με περιβαλλοντικά θέματα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από τις τέχνες και συγκεκριμένα και μέσω των παραστασιακών τεχνών. Συγκεκριμένα έχουμε δοκιμάσει μέσω του χωροθεάτρου και φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν αυξημένη τάση προς τη συλλογικότητα και αυξημένη αυτοεκτίμηση έχουν και ενδιαφέρον να αυξήσουν το επίπεδο ζωής τους. Έχουν ενδιαφέρον να ζήσουν και θεωρούν ότι αξίζουν να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Εξαιρετικό αυτό μόνο και μόνο που μας αναφέρεται αυτή τη στιγμή και φαίνεται και η συλλογικότητα με αυτόν τον τρόπο και καλλιεργούνται σιγά σιγά και άλλα συναισθήματα και έρχεται και σιγά σιγά και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Ναι, σίγουρα. Εκτός από την επιστήμη δηλαδή, μπορεί να μεταδοθεί γνώση με αυτόν τον τρόπο.